Κύριε Υπουργέ, χτες με την εντυπωσιακή ομολογουμένως κινητοποίησή τους, οι άνθρωποι που δημιουργούν και εργάζονται στο χώρο του πολιτισμού ζήτησαν από την πολιτεία άμεσα μέτρα στήριξης, ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν αυτοί, μα και οι άνεργοι του κλάδου, που δεν ήταν και λίγοι ακόμα και πριν το ξέσπασμα της πανδημίας. Βλέπετε, με τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ακόμα και μετά την τελευταία κία που αφορούσε ειδικότητες εργαζομένων στον κλάδο του θεάματος-ακροάματος, εξακολουθούσαν και εξακολουθούν να αποκλείονται από οποιοδήποτε μέτρο στήριξης χιλιάδες εργαζόμενοι στον κλάδο. Δυστυχώς, η κατάσταση αυτή του αποκλεισμού από τα μέτρα στήριξης για χιλιάδες ανθρώπους στον ευρύτερο χώρο του θεάματος και ακροάματος δεν αλλάζει επί της ουσίας ούτε και μετά τις χτεσινές ανακοινώσεις της ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού. Ανακοινώσεις γεμάτες αλχημίες και ασάφειες, σκόπιμες ή μη δεν το γνωρίζουμε, οι οποίες ανακοινώσεις ακούστηκαν μάλλον σαν κοροϊδία απέναντι στην αγωνία των εργαζομένων αυτού του κλάδου. Ασφαλώς και γνωρίζει το Υπουργείο Εργασίας ότι οι περισσότεροι από τους εργαζόμενους αυτούς, ηθοποιοί, τεχνικοί, μουσικοί, ταξιθέτες, ταμείες και τόσοι άλλοι, 100.000 υπολογίζονται σύμφωνα με την ανακοίνωση της Υπουργού Πολιτισμού. Όλοι αυτοί εργάζονται κυρίως με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, πολλές φορές ακόμα και με συμβάσεις διάρκειας μιας μόνο μέρας. Τώρα, αν πάρουμε υπόψη μας, κύριε Υπουργέ, ότι για το καλλιτεχνικό προσωπικό η περισσότερη δουλειά αφορά κυρίως όχι τόσο την παράσταση, αλλά την προετοιμασία μιας παράστασης, για τη μελέτη, το σχεδιασμό, τις πρόβες και ούτω καθεξής, και αυτός ο χρόνος δουλειάς είναι συνήθως ανασφάλιστος και πολλές φορές απλήρωτος, τότε η ιδέα υποαπασχόληση στον κλάδο έχει οδηγήσει και τους περισσότερους να δουλεύουν κάνα δυο φορές τη βδομάδα, συνήθως Παρασκευή και Σάββατο για Κυριακή για τους μουσικούς, δευτερότριτα για τους ηθοποιούς κτλ. Τότε, αν τα πάρουμε υπόψη μας όλα αυτά, καταλαβαίνουμε γιατί τόσο λίγοι είναι αυτοί που καταφέρουν να συγκεντρώσουν αυτά τα 50 ένσημα το χρόνο για να πάρουν αυτό το εποχικό βοήθημα, το οποίο μάλιστα βάλατε και σαν προϋπόθεση στην ΚΙΑ για να πάρουν την αποζημίωση του ειδικού σκοπού των 800 ευρώ. Αφήστε που σε αυτόν τον κλάδο επίσης η απασχόληση σε πολλαπλούς εργοδότες είναι σχεδόν κανόνας. Ούτε με την τελευταία ΚΙΑ, κύριε Υπουργέ, δεν λύνεται αυτό το ζήτημα ολοκληρωμένα και για όλους. Μιλάω για την εργασία αυτών των ανθρώπων σε πολλούς εργοδότες και έτσι αποκλείστηκαν και πάλι από αυτήν την ειδική αποζημίωση των 800 ευρώ. Τι ζητάμε? Ζητάμε το επίδομα να το πάρουν όλοι οι εργαζόμενοι του κλάδου, κύριε Υπουργέ, ηθοποιοί, μουσικοί, σκηνοθέτες, ανεξάρτητα από τις σχέσεις εργασίας τους. Το πρώτο κομμάτι, δηλαδή το 800 που δόθηκε μέχρι και τα τέλη του Απρίλη, και βεβαίως να ανανεώνεται αυτή η αποζημίωση και αυτό το επίδομα για όσο διάστημα κρατούν οι συνέπειες αυτής της επιδημίας, και φυσικά αυτό αφορά και τους εργαζόμενους που έχουν πολλούς εργοδότες. Να πάρουν επίδομα ανεργίας όλοι οι άνεργοι αυτού του κλάδου, που είναι και πάρα πολλές χιλιάδες, να υπάρξει ασφαλιστική ικανότητα στον κλάδο και βεβαίως να προβλεφθούν και για αυτούς τους εργαζόμενους όλα τα μέτρα προστασίας των λαϊκών στρωμάτων, για τα οποία έχει μιλήσει το κόμμα μας και ζητάνε και τα σωματεία, δηλαδή για την προστασία της πρώτης κατοικίας, για μη διακοπή των παροχών ίδρυυσης, τηλεφώνου, ηλεκτρικού, και για τους αυτοαπασχολούμενους, απαλλαγή από το τέλος επιτιδεύματος, απαλλαγή από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και το αφορολόγητο όριο των 15.000 ευρώ, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι αυτοαπασχολούμενοι στον συγκεκριμένο χώρο, σκηνοθέτες, παραγωγοί και άλλοι. Περιμένουμε με αγωνία την απάντησή σας, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον συνάδελφο κύριο Δελή για την ερώτηση την οποία καταθέτει για ένα κρίσιμο ζήτημα το οποίο βρίσκει και την κυβέρνηση στην ίδια γραμμή ευαισθητοποίησης, κύριε Δελή. Διότι ο κόσμος του πολιτισμού είναι ένας κόσμος ο οποίος πραγματικά και αυτός πάσχει και θα έλεγα παίρνει πάνω του το βάρος της κρίσης της πανδημίας πιο πολύ και από τον υπόλοιπο πληθυσμό, λόγω ακριβώς του ιδιαίτερου χαρακτήρα του επαγγέλματος. Θέλω όμως να σας πω ότι μαζί με το ότι υποδέχομαι ευχάριστα την ερώτησή σας,
Ευχάριστα και με την θετική ικανοποίηση ότι δείχνει την ευαισθησία σας και το ενδιαφέρον σας για το συγκεκριμένο ζήτημα. Την υποδεχόμαστε ως κυβέρνηση θετικά υπό την έννοια ότι είναι το ζήτημα επίκαιρο και μόλις θες η κυβέρνηση δια της κυρίας Μερδόνη, της Υπουργού Πολιτισμού, ανακοίνωσε ένα πλέγμα συγκεκριμένων συνεκτικών μέτρων για τους ανθρώπους του πολιτισμού και τη στήριξή τους. Τα μέτρα τα οποία ανακοινώσαμε δεν είναι ούτε ασαφή, ούτε αλχημίες όπως λέτε. Είναι συγκεκριμένα, είναι στοχευμένα, απλώνονται σε όλο τον κόσμο του πολιτισμού και καλύπτουν το σύνολό του σχεδόν. Με ετοιμότητα, γενναιότητα, ευαισθησία και σχέδιο αποδεικνύει η κυβέρνηση και η ίδια η Υπουργός Πολιτισμού ότι έχουμε πραγματικά ευαισθησία, νοιαζόμαστε και αντανακλαστικά να καλύψουμε αυτόν τον κόσμο ο οποίος υποφέρει μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο λόγω της πανδημίας. Ανακοινώνω λοιπόν αυτά τα οποία είπε εν περιλήψη η Υπουργός θες, ότι διπλός στόχος από την αρχή είναι να κρατηθεί ο πολιτισμός ενεργός, να στηριχθούν δημιουργοί και καλλιτέχνες, να επιδοτήσουμε την εργασία και όχι την ανεργία. Άμεσα μέτρα στήριξης, ήδη από το Μάρτιο, 45.000, είπατε για 100.000, κύριε Δελή, ακούστε λοιπόν σιγά σιγά τα νούμερα πώς διαμορφώνονται. Ήδη από το Μάρτιο 45.000 μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι στον πολιτισμό δικαιούνται τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Επίδομα 800 ευρώ, σύνολο 35,5 εκατομμύρια ευρώ Μάρτιος-Απρίλιος. Αναστολή ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων, διευκολύνσεις στις τραπεζικές υποχρεώσεις κτλ. Επίσης, από 13/5 και 19/5 του 20 θα πάρουν τα 800 ευρώ όσοι έλαβαν το ειδικό επίδομα Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου 2019 από τον ΟΕΔ και δεν είναι δικαιούχοι τακτικής ανεργίας πρώτη τριμήνου του 2020. Άμεσα μέτρα στήριξης. Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ έχουν καταστεί σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έληξαν πρόωρα πριν το συμβατικό τους χρόνο, κατά το διάστημα 1η Τρίτου του 20 έως 20η Τρίτου του 20. Από χθες, 7/5 του 20 και έως 10/5 του 20, μετά από υπεύθυνη δήλωση εργοδοτών και μετά από την υπεύθυνη δήλωση των εργαζομένων στο εργάνι του Υπουργείου Εργασίας, από 8/5 του 2020 μέχρι 12/5 του 2020, οι εργαζόμενοι καθίστανται δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ πληρωτέο από 14/5 έως 15/5 του 2020. Νέα μέτρα άμεσης στήριξης. Εντάσσονται και καλύπτονται αναδρομικά και οι εργαζόμενοι του χώρου του πολιτισμού, των οποίων η σύμβαση ορισμένου χρόνου έληξε πρόωρα κατά το διάστημα 15 Δευτέρου του 2020 έως και την 29 Δευτέρου του 2020. Και αυτοί καθίστανται δικαιούχοι των 800 ευρώ μετά τη δήλωσή τους στο εργάνι. Νέα άμεσα μέτρα στήριξης. Εντάσσονται και καλύπτονται αναδρομικά. Όσοι απασχολήθηκαν σε περισσότερους του ενός εργοδότη κατά το διάστημα από 15 Τρίτου του 20 έως και 20 Τετάρτου του 20 και είχαν κατά μέσο όρο εβδομαδίως μέχρι 30% συνολικά ώρες εργασίας. Θα λάβουν τα 800 ευρώ μεταξύ 14 και 15 Πέμπτου του 2020 μετά φυσικά από δήλωσή τους που θα κάνουν στο εργάνι σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας. Όσοι από 1η Έκτου του 2019 έως την 1η Τρίτου του 2020 έχουν εκτελέσει περιστασιακή εργασία με 6 μεροκάματα το μήνα ή 50 μεροκάματα συνολικά, στο διάστημα αυτό θα λάβουν επίσης τα 800 ευρώ. Νέα άμεσα μέτρα στήριξης, με ειδική ρύθμιση, εντάσσονται και καλύπτονται αναδρομικά και οι ταξιθέτες και οι ταξιθέτρες, ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει, του Οργανισμού Μεγάλου Μουσικής Αθηνών. Νέα επίσης άμεσα μέτρα στήριξης για όλες τις παραπάνω κατηγορίες. Συνεχίζεται η στήριξη και το Μάιο. Συνολικά 24 εκατομμύρια για μισθωτούς και απασχολούμενους του πολιτισμού, συν όλες τις άλλες κατηγορίες των εργαζομένων στον κλάδο. Οι εργαζόμενοι του πολιτισμού περιλαμβάνονται στο ευρύτερο πλάνο στήριξης όλων των κλάδων. Νέα άμεσα επίσης μέτρα στήριξης. Στήριξη των εγγεγραμμένων στις αστικές μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις του πολιτισμού, στο Μητρό Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού, κατόπιν ειδικής πρόσκλησης θα χορηγηθούν. Θα γίνει απευθείας επιχορήγηση από το Υπουργείο με 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Σταματάω εδώ για να συμπληρώσω κάποια άλλα μέτρα, κύριε Πρόεδρε, επειδή πέρασε και ο χρόνος στη δευτερολογία μου. Καλώς, κύριε Υπουργέ. Το λόγο έχει ο κύριος Δελής για τη δευτερολογία του. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, επαναλάβατε τις ανακοινώσεις στις οποίες προέβη χθες η Υπουργός Πολιτισμού.
Ανακοινώθηκαν πράγματι πάρα πολλά, υπόθηκαν πάρα πολλές λέξεις. Το ζήτημα είναι όλα αυτά που ανακοινώθηκαν, πόσους τελικά αφορούν εργαζόμενους στον κλάδο του πολιτισμού και αν και κατά πόσο διευρύνονται οι ομάδες οι οποίες δικαιούνται αυτήν την ειδική αποζημίωση. Σύμφωνα με τα λεγόμενα της ίδιας της Υπουργού, 100.000 είναι οι εργαζόμενοι σε αυτό το χώρο. Μέχρι στιγμής έχουν πάρει αυτό το βοήθημα 45.000 και ελάχιστοι, ναι, ελάχιστοι θα είναι από εδώ και πέρα αυτοί οι οποίοι θα πάρουν επιπλέον αυτό το επίδομα. Δεν αμφισβητούμε ότι θα γίνει για τους ταξιθέτες του Μεγάρου Μουσικής. Και γιατί γίνεται αυτό, κύριε Υπουργέ, γιατί το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Γιατί όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι βρίσκονται κάτω από τα ραντάρ της καταγραφής. Στοιχείο το οποίο το επικαλέστηκε χθες την ανακοίνωσή της και η ίδια η Υπουργός, μιλώντας για χαρτογράφητα νερά και για ένα τοπίο, για το τοπίο της αδήλωτης εργασίας. Δεν θα ανοίξουμε τώρα συζήτηση για το πόσο έχετε συμβάλει εσείς, η κυβέρνησή σας, όπως και άλλες, στο να καλλιεργηθεί αυτό το τοπίο και να εξαπλωθεί. Και μάλιστα στον χώρο του πολιτισμού, στον χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, να δείξει όλη του τη βαρβαρότητα. Δεν θα κάνουμε τώρα αυτή την συζήτηση. Το ζήτημα είναι αν μπορεί να ξεπεραστεί αυτό το όντως πρόβλημα που υπάρχει. Θεωρούμε, κύριε Υπουργέ, ότι μπορεί. Και μπορεί να σας βοηθήσει σε αυτό η πρόταση νόμου που κατέθεσε το κόμμα μας προχθές στις 6 του Μάη. Μπορείτε εύκολα να τη βρείτε, είναι κατατεθειμένη στη Βουλή και αναρτημένη, στην τρίτη σελίδα, όπου λέει με πάρα πολλές λεπτομέρειες για το πώς μπορούν να αντληθούν όλα εκείνα τα στοιχεία που απαιτούνται από το σύστημα Εργάνη, με διευρυμένα βεβαίως κριτήρια, έτσι ώστε να μην μείνει κανείς έξω από αυτήν την αποζημίωση του ειδικού σκοπού. Νομίζουμε ότι όλη αυτή η φιλολογία, η θεωρία από τη μεριά της κυβέρνησης για το αχαρτογράφητο της, και της, την αδήλωτη εργασία, ότι τελικά αξιοποιείται από την κυβέρνηση, δυστυχώς το λέμε εμείς, αξιοποιείται αυτό το τοπίο της αδήλωτης εργασίας και αξιοποιείται για να μπουν ακριβώς κόφτες οι οποίοι θα πετάνε έξω. Αυτό γίνεται στην πραγματικότητα, εργαζόμενους που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη από, από αυτήν την ενίσχυση. Μιλάμε για μια ενίσχυση των 800 ευρώ που έδωσε η κυβέρνηση για 1,5 μήνα. Αυτή η ενίσχυση λέμε εμείς ότι θα πρέπει να δοθεί σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και εξηγήσαμε πώς με 535 ευρώ το μήνα, αυτή είναι η μηνιαία αναλογία των 800 ευρώ και το λέμε για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι στον χώρο του πολιτισμού ήταν οι πρώτοι που σταματήσανε, τις δουλειές τους, έχουν να πληρωθούν όσοι δουλεύανε τέλος πάντων από αυτούς το Φλεβάρι και θα είναι και από ό,τι φαίνεται οι τελευταίοι που θα ανοίξουν. Δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουν να κάνουν κάποιο μεροκάματο μέσα στο 20, το πιθανότερο είναι ότι πάνε για το 21. Συνεπώς, εμείς λέμε ότι μέχρι να αρθούν οι συνέπειες αυτής της πανδημίας, θα πρέπει αυτό το επίδομα να το παίρνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί το δικαιούνται. Εν πάση περιπτώσει, κλείνοντας, θεωρούμε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Πολιτισμού και επαναλάβατε κι εσείς, είναι ανεπαρκή και εξακολουθούν να αφήνουν εκτός ενίσχυσης από την πολιτεία δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους αυτού του κλάδου.